έχουν βεβαίως την πολιτική του σημασία και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Για να τα σχολιάσετε αυτά, γι' αυτό σας έχουμε. Ορίστε. Αυτό δείχνει πού το πάει η Τουρκία το επόμενο διάστημα. Ξεκάθαρα έχει αμφισβητήσει την περιοχή κάτω από την, Κρήτη, κάτω από την Κρήτη. Βγάζει και συχνά ναύτεξ εκεί. Την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας, ξεκινάει μια άσκηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου η Μέδουσα, που θα επικεντρωθεί με ασκήσεις σε αυτή την περιοχή. Είναι ένα μήνυμα της Αθήνας αλλά και του Καΐρου προς την Άγκυρα να μην αμφισβητεί τη συγκεκριμένη περιοχή. Και η Αίγυπτος έχει συμφέροντα και φυσικά και η Ελλάδα έχει συμφέροντα. Και την ίδια ώρα, Τάκη και Λίδα, συνεχίζονται οι προσφυγικές ροές και οι προκλητικές δηλώσεις. Είδαμε τις ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, δύο συνεχόμενες ανακοινώσεις. Έτσι, στην αρχή ο Τσαβούσογλου μάλλον κάνει μια δήλωση και λέει ότι η Ελλάδα έπνιγε πρόσφυγες, πυροβολούσε και βύθιζε βάρκες μεταναστών. Απαντάει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και επανέρχεται το τουρκικό Υπουργείο και λέει: εμείς έχουμε στοιχεία και ντοκουμέντα σε αυτό το πράγμα. 313 πρόσφυγες και μετανάστες είχαμε το τελευταίο 24ωρο στα ελληνικά νησιά. Σαφής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Καλημέρα. Δεν κάθεται φρόνημα. Είναι πολύ ανησυχητικές αυτές οι εξελίξεις. Βεβαίως δεν μένουν, και αυτό νομίζω πρέπει να επισημάνουμε, δεν μένουν σε επίπεδο δηλώσεων μόνο. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα στην Κυπριακή ΑΟΣ, έτσι, με αφορμή την υπόθεση των εξορίξεων. Τα τουρκικά γεωτρύπανα να κάνουν βόλτα μέσα στην Κυπριακή. Και εμείς τότε είχαμε επισημάνει όμως, το ευχάριστο είναι ότι η κυβέρνηση δική σας με τις συμφωνίες αυτές, με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρο, που εξακολουθεί να εφαρμόζει. Κάναμε τριμερείς με όλους, όπως γνωρίζετε. Ακριβώς, που εξακολουθεί να εφαρμόζει και η παρούσα κυβέρνηση, και αυτό δείχνει. Αυτό θα πει πολυεπίπεδη διπλωματία. Δείχνει, θέλω να πω, αυτό είναι θετικό για μας. Με πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης έγιναν αυτά. Ούτε της Κυπριακής, ούτε της Αιγυπτιακής, ούτε της Ισραηλής. Με πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Γιατί το είχαμε πει. Όταν συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη. Εμείς είχαμε επισημάνει. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται συνάντηση Έλληνα Πρωθυπουργού με Τούρκο Πρόεδρο και να μην τίθεται το ζήτημα των παραβιάσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σε δεύτερο χρόνο, για να είμαστε δίκαιοι, σε δεύτερο χρόνο τέθηκε το ζήτημα. Όμως δεν μπορούμε σε αυτά τα ζητήματα να είμαστε αδρανείς. Επαναλαμβάνω και πάλι, αυτό το οποίο κέρδισε η ελληνική διπλωματία τα τελευταία χρόνια είναι ότι η παρουσία της χώρας μας και ο ρόλος της χώρας μας, το είπατε μόνο σας πριν από λίγο, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αλλά και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αναβαθμίστηκε. Θέλει χρόνο. Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτά τα οποία κερδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Χατζή. Αυτό είναι το βασικό. Ξέρετε ποιος έβαλε τη βάση για μια εξωτερική πολιτική σωστή με την Ανατολή? Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το θέμα είναι πού βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό λέω. Το θέμα είναι πού βρισκόμαστε σήμερα και τον κίνδυνο τον οποίο έχουμε να ξαναβρεθούμε στη θέση του κομπάρσου στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αυτό πρέπει ήταν αυτός που θεμελίωσε. Και αυτό πρέπει να έχει στο νου της η σημερινή κυβέρνηση. Εσείς θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση. Δεν είναι και το πρόβλημά μας εμάς. Το πρόβλημά μας είναι να βρίσκουμε λύσεις για τη χώρα. Εμείς θέλουμε να προτείνουμε. Τώρα τσακωθώ εγώ με τον Μητσοτάκη, αυτό λέμε. Να προτείνουμε. Εμείς δεν είναι εκεί το πρόβλημα όμως. Και βγαίνουμε και όπου χρειάζεται υποστηρίζουμε. Λοιπόν, έχουμε το μεγάλο θέμα. Πρέπει να εκφράσουμε και τις ανησυχίες. Ωραία, έχουμε το μεγάλο θέμα που λέγεται μεταναστευτικό. Ο κύριος Μάνος Λογοθέτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ειδικός γραμματέας πρώτης υποδοχής. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Λογοθέτη. Καλή σας μέρα. Τα νησιά σε ασφυξία. Η κυβέρνηση προεκλογικά μας έλεγε.